Ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει. Να ξεκινήσουμε από τον εκλογικό νόμο, αφού σας άκουγα στο ραδιόφωνο το πρωί, πάλι για αυτά μιλάγατε. Αυτά. Σήμερα σε τρία ραδιόφωνα μίλησα, τα ίδια λέγαμε. Ξέρετε, ο κόσμος τώρα που μας βλέπει, για τον εκλογικό νόμο θέλει να μας ακούσει να μιλάμε. Και εμένα και εσάς. Ξεκινάω λέγοντας το εξής, ότι αυτό, μια που μέχρι χθες είχαμε και το Euro, με ποδοσφαιρική ορολογία, είναι το πέταγμα της μπάλας στην εξέδρα, στην κερκίδα. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πέταγμα της μπάλας στο καλάθι των αχρήστων και να κάτσουμε στο γήπεδο να φυγόμαστε μεταξύ μας. Δεν αντί είναι. Ούτε καν άθλημα δεν είναι αυτό. Αντί να αφήσει τον κόσμο να ασχολείται με τα καθημερινά του προβλήματα, με τα προβλήματα ενεργείας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού που υπάρχουν, προσπαθεί να αλλάξει ατζέντα, να τη στρέψει αλλού. Βέβαια, οι πολίτες δεν τσιμπάνε σε αυτό. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Τα κόμματα τσιμπάνε όμως. Τα κόμματα εκ των πραγμάτων τσιμπάνε και πρέπει να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Επισημαίνοντας βέβαια πάντα ότι πρόκειται για μια δόλια μεθόδευση κυβέρνησης, η οποία έχει διπλό στόχο. Και με συγχωρείτε, αν εσείς τώρα ως αντιπολίτευση αξιωματική θέλετε να ανοίξετε ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον κόσμο, σας εμποδίζει κανείς. Πρέπει να ακολουθείτε τα θέματα που ανοίγει η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα. Βεβαίως και δεν μας εμποδίζει κανείς. Και μάλιστα να σας πω ότι εμείς όλο αυτό το διάστημα που θεωρείται νεκρή πολιτικά περίοδος, μια που είναι τα περίφημα μπάνια του λαού, ασχολούμαστε με κοινωνικά προβλήματα. Και να τονίσω ότι εδώ και ένα μήνα περίπου έχουμε ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα, μια μεγάλη καμπάνια με τίτλο, γενικό τίτλο Κανένα στο περιθώριο. Επισκεπτόμενοι κλιμάκια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερες από 1.000 κοινωνικές δομές. Αύριο, μάλιστα, θα δοθεί μια συνέντευξη τύπου στην Αθήνα και θα γίνει η παρουσίαση της μέχρι τώρα δράση μας. Για να συζητήσουμε με τις κοινωνικές δομές αυτές, που είναι μη κρατικές δομές, που βασίζονται στον εθελοντισμό, ποια είναι τα προβλήματά τους, τι βιώνουν, τι πρέπει να γίνει, ποια είναι η στήριξη, αν υπάρχει στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης και όλα τα σχετικά. Αλλά να έρθουμε στο ζήτημα που με ρωτήσατε στον εκλογικό νόμο. Η κυβέρνηση ανοίγει ζήτημα εκλογικού νόμου έχοντας μια διπλή στόχευση. Πρώτα-πρώτα αυτό που είπαμε πριν, να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, δηλαδή να αποπροσανατολίσει τους Έλληνες πολίτες και αντί να ασχολούνται με την καθημερινότητα και με τα υπαρκτά προβλήματα να ασχολούνται με άλλα. Και δεύτερον, μια που δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον κόσμο και ειδικότερα τον δικό της κόσμο που την ψήφισε, που πίστεψε σε αυτήν, που πίστεψε στα μεγάλα τα ψεύτικα τα λόγια, με πραγματικά αποτελέσματα σε πραγματικά προβλήματα, να απευθυνθεί στο αριστερόστροφο κοινό της, θεσπίζοντας κατά την άποψή της την απλή ενολογική, κάτι το οποίο ήταν πάγιο αίτημα της αριστεράς. Νομίζω όμως ότι και στο ένα και στο άλλο δεν θα πετύχει, γιατί πρώτον οι πολίτες δεν τσιμπάνε και δεν ασχολούνται με ένα πρόβλημα το οποίο βεβαίως έχει την ιδιαιτερότητα και τη σημασία του, αλλά δεν είναι το μείζον πρόβλημα. Και αφετέρου, γιατί δεν θα πετύχει το στόχο της να συγκεντρώσει 200 ψήφους για να ισχύσει ο νόμος αυτός, η αλλαγή του νόμου από τις επόμενες εκλογές. Εσάς τώρα, ως Νέα Δημοκρατία, η απλή αναλογική της σας πειράζει? Να εξηγήσω. Γιατί με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία το πρώτο κόμμα να λαμβάνει 50 βουλευτές παραπάνω. Να εξηγήσω. Έτσι. Δεν έχει σημασία ποιος το θεωρητικά, είπε, ποιανού ιδέα όχι, είναι. Όχι. Αυτό το πράγμα είναι, εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία. Το 50 βουλευτές παραπάνω, μου συγχωρείτε, μόνο δημοκρατικό δεν είναι. Θεωρητικά, κύριε Λαζάρου, θα πρέπει να έχουμε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο να δίνει τη μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα. Okay. Άρα λοιπόν, θα έλεγε κανείς θεωρητικά πάντοτε μιλώντας ότι η απλή αναλογική είναι ένα δίκαιο εκλογικό σύστημα γιατί ό,τι ψηφίζει ο πολίτης εκφράζεται στο κοινοβούλιο. Ναι, εμείς όμως έχουμε μια άλλη άποψη και λέμε την άποψή μας ξεκάθαρα και στον ελληνικό λαό. Λέμε ότι δεν είναι η μόνη παράμετρος η αντιπροσωπευτικότητα. Είναι σημαντικό να υπάρχει όσο το δυνατόν ψηλότερη αντιπροσωπευτικότητα γίνεται της ψήφου με τις έδρες στο κοινοβούλιο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παράμετροι. Και κερδίστε τον κόσμο να την πάρετε την αντιπροσωπευτικότητα. Αυτό λέει η δημοκρατία. Αναφέρω ενδεικτικά δύο από αυτές τις παραμέτρους. Πρώτον, η παράμετρος των εθνικών ζητημάτων. Mm-hmm. Αν δεν έχουμε κανένα όριο και έχουμε την απλή και άδολη αναλογική όπως ζητάνε το ΚΚΕ και άλλες δυνάμεις. Απλή και άδολη αναλογική χωρίς το κατώφλι του 3%, χωρίς το όριο του 3%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κινδυνεύουμε ανά πάση στιγμή να εκφραστούν στο κοινοβούλιο περιθωριακές ακραίες φωνές. Εγώ ρώτησα για την απλή αναλογική τη εξυπηρετούν... πειράζει. Το 3% δεν το έθεσα καν ως θέμα. Λοιπόν, ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Λέω, μια άλλη παράμετρο είναι τα εθνικά ζητήματα που θα πρέπει να φροντίσουμε να μην δώσουμε φωνή μες στο κοινοβούλιο σε ακραίες αντεθνικές φωνές. Εξάλλου, ο κ. Δεύτερη... Κουρουπλής την περασμένη εβδομάδα, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, το 3% το διαχώρισε από το ερχόμενο νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή. Άρα λοιπόν δεν το συζητάμε. Υπάρχει όμως και άλλη μια παράμετρος που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Η παράμετρος της κυβερνησιμότητας. Mm-hmm. Εμείς, κύριε Λαζάρου, θέλουμε η παρούσα Βουλή και η κάθε Βουλή να μπορεί να εκλέξει κυβέρνηση, να μπορεί να στηρίξει κυβέρνηση. Και προσέξτε, σήμερα έχουμε 8 κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι τα περισσότερα από τη μεταπολίτευση και μετά, από το 1974 και μετά. Άρα θεωρούμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή αντιπροσωπευτικότητα.
με το πριν των 50 εδρών, το πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με ένα κόμμα ακόμη, του ΣΑΝΕΛ, μπορέσαν και σχηματίσαν μια κυβέρνηση με 153 βουλευτές. Αν είχαμε την λεγόμενη απλή αναλογική, ξέρετε πόσα κόμματα θα χρειαζόντουσαν. 4 έως και 5. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι σε μια δύσκολη περίοδο, που υπάρχουν τεράστια οικονομικά και εξ αυτών και τεράστια κοινωνικά προβλήματα, θα είχαμε μια κυβέρνηση η οποία δεν θα ήταν σταθερή. Γιατί? Γιατί μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να αποφασίζει άμεσα, γρήγορα δηλαδή, και πολλές φορές να παίρνει και σκληρές και δύσκολες αποφάσεις, θα ήταν έρμεο 5 διαφορετικών κομμάτων, όπου αν το οποιοδήποτε μικρό κόμμα διαφωνούσε, θα έλεγε ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτό και θα έπεφτε η κυβέρνηση. Ναι. Και θα είχαμε εξελίξεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέμε ότι δεν είναι μόνο μία η παράμετρος της άμεσης εκπροσώπησης και αναλογικότητας της ψήφου μεταξύ πολιτών και κοινοβουλίου, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράμετροι. Υπάρχει η εθνική παράμετρος, υπάρχει η παράμετρος της κυβερνησιμότητας και πολλά άλλα μπορούμε να ζητήσουμε και να βρούμε. Γι' αυτό λέμε ότι ο ισχύον εκλογικός νόμος έχει τα μειονεκτήματά του βεβαίως, αλλά έχει και βασικά πλεονεκτήματα. Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι επιτρέπει τη δυνατότητα να σχηματίζει την κυβέρνηση, γιατί πρημοδοτεί γενναία το πρώτο κόμμα. Αν ήθελε η κυβέρνηση, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για τη μείωση, αν θέλετε, του πρίμα αυτού ή για τη θέσπιση ενός ορίου, για παράδειγμα του 40%, πάνω από το οποίο θα παίρνει τις 50 έδρες και κάτω από αυτό θα παίρνει ένα μικρότερο ποσοστό εδρών. Αυτά είναι ζητήματα που μπορούσαν να συζητηθούν. Αλλά στη λογική του να πάμε στην απλή αναλογική, η οποία θα προσθέσει προβλήματα, θα δημιουργήσει πρόβλημα κυβερνησία στη χώρα και κάτω από τις παρούσες συνθήκες, εμείς δεν τσιμπάμε και δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Και να σου πω και κάτι. Ούτε 200 βουλευτές θα βρεθούν να στηρίξουν την πρόταση αυτή για να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές. Άρα, οτιδήποτε κάνει η κυβέρνηση είναι για τις μεθεπόμενες εκλογές. Και εμείς αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε ότι για τις μεθεπόμενες εκλογές θα φροντίσουμε να αλλάξουμε τον οποιοδήποτε εκλογικό νόμο με τον οποίο δεν συμφωνούμε. Μάλιστα. Ωραία. Και ενώ τα κόμματα μαγιοτραβιούνται, εγώ θα το πω, μεταξύ τους για τον εκλογικό νόμο, έτσι. Σας είπα πριν, εκτός αέρα, ένα θέμα το οποίο ανεβάσαμε, είχαμε αρκετά ψηλά την Παρασκευή. Δυστυχώς δεν το είδα αλλού. Και επίσης δεν είναι το θέμα ότι δεν το είδα αλλού. Εν πάση περιπτώσει, δεν κάθομαι να κρίνω τη δουλειά των συναδέλφων. Δεν είδα ούτε και ένα σχόλιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κυρίως δε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Αναφέρομαι στα 5 δισεκατομμύρια συνολικών κατασχέσεων που αναμένεται να γίνουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους για οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Θίξατε ένα πραγματικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η ελληνική πρόβλημα κοινωνία. Πρόβλημα για ποιο, οι κατασχέσεις ή η αφωνία των κομμάτων της αντιπολίτευσης? Γιατί κοιτάξτε, και αυτό είναι και το ένα πρόβλημα, είναι και κοιτάξτε, το άλλο, κύριε Καράου. Εγώ στέκομαι στο μείζον πρόβλημα. Και εγώ σας ξέρω για πολιτικό σοβαρό. Ωραία, γι' αυτό και σας θέτω το ερώτημα αυτό. Κύριε Λαζάρο, στέκομαι στο μείζον πρόβλημα. Το μείζον πρόβλημα είναι η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων πολιτών. Έτσι. Και βέβαια μπορεί να υπάρχει κάποια κατάσχεση που να γίνεται δικαιολογημένα. Αν κάποιοι συνειδητά, ενώ έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν την πρώτη τους κατοικία ή οτιδήποτε άλλο, δεν το κάνουν αυτό. Υπάρχουν και κατασχέσεις οι οποίες είναι άδικες, γιατί οφείλονται στην πραγματική αδυναμία των πολιτών να εξοπλίζουν τις υποχρεώσεις τους. Οφείλουμε λοιπόν καταρχήν η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Έτσι, και να μην κρύβεται και να μην πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Ασχολούμαι με τον εκλογικό νόμο σήμερα ή δεν ξέρουμε τι άλλο αύριο. Έτσι. Και κατά δεύτερον, όλοι εμείς, τα κόμματα δηλαδή, οι ενεργοί πολιτικοί φορείς οι οποίοι συμμετέχουμε στο πολιτικό γίγνεσθε, να καταθέσουμε την πρότασή μας, να σηκώσουμε το θέμα, να το αναδείξουμε για να αναγκάσουμε και την κυβέρνηση να πάρει θέση. Εγώ αυτό μπορώ να υποσχεθώ, κύριε Λαζάρου, σε ό,τι με αφορά θα το κάνω θέμα και εσωκομματικά, αλλά και με τις μικρές μου δυνάμεις σε επίπεδο γενικότερο με την ανάδειξή του ως κοινοβουλευτικό θέμα, για να δούμε ποια θα είναι η αντιμετώπιση της κυβέρνησης. Μάλιστα. Άρα δηλαδή θα το κάνουμε στο και 5, στο και 10. Εντάξει, και να σου πω και κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μέσα μαζική ενημέρωση σοβαρά και υπεύθυνα, όπως κάνατε και εσείς με την εκπομπή σας, και να αναδεικνύουν τέτοιου είδους κοινωνικά ζητήματα. Γιατί πολλές φορές μπορεί κάποια πράγματα να περνάνε ξόφαλτς από εμάς να μην τα αντιλαμβανόμαστε, ενώ ένα σοβαρό μέσο μαζική ενημέρωση να το αναδείξει και να το κάνει το θέμα όπως πρέπει, να το φέρει εκεί που πρέπει. Και μια τώρα που μιλάμε για σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, κύριε Καράβλου, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είδα και κανένα πολιτικό να κλαίει όταν ανακοινώθηκε ότι κόβονται, μάλλον την προπερασμένη Τετάρτη, όταν πήγαν να πάρουν οι συνταξιούχοι τις συντάξεις τους και βρήκαν να τους λείπουν 150, 200, 250, λίγο λιγότερα, λίγο περισσότερα. Και λοιπόν, δεν είδα και καμία σοβαρή αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συμπεριλαμβάνω και το δικό σας σε αυτό. Εμείς ως κόμμα βγάλαμε την ανακοίνωση που έπρεπε να βγάλουμε, επισημένοντας ότι αυτά τα λέγαμε, διότι είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθεί η συγκεκριμένη κακή κυβέρνηση, η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Από εκεί και πέρα,
πρέπει και οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν. Καλά, στο ποιος είναι χειρότερος, κάνετε πρωταθλητισμό, θα μου επιτρέψετε. Έτσι. Θα το αφήσουμε τώρα, να μην κοπάμε σε αυτό. Και ας έρθει άνθρωπος να διαφωνήσει. Να δούμε την ουσία του προβλήματος. Την τελευταία 7ετία, 8ετία, οι κυβερνήσεις που έχετε περάσει, και λέω και χρησιμοποιώ τρίτο. Δεν είναι έτσι, έχω εντελώς διαφορετική άποψη. Τρίτο πληθυντικό, διότι έχετε υπάρξει εσείς μέλος μιας εκ των τελευταίων κυβερνήσεων. Έχετε κάνει πρωταθλητισμό στο ποιος είναι χειρότερος και το ξέρετε. Έχω διαφορετική άποψη, αλλά δεν τομίζουν για τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Άλλο τομίζουν είναι το ζήτημα των συντάξεων και των περικοπών που υπέστησαν. Να θυμίσω ότι όταν επισημέναμε εμείς ότι δυστυχώς η πρόταση κυβέρνησης οδηγεί σε μείωση των συντάξεων, τότε είχαμε τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος έπαιρνε και διαβεβαίωνε τους πάντες και είχε βγει στα κεραμίδια που είναι στο χωριό μου και έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί ούτε ένα ευρώ από τις κύριες συντάξεις. Και πριν αλέκτορ λαλήσει τρεις, είδαμε τις περικοπές και στις κύριες συντάξεις και δυστυχώς και στο μετοχικό ταμείο, αλλά και στις επικουρικές αυτές του Αυγούστου που θα έρθουν τώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Η λογική του ότι ενώ φαινόταν στον προπολογισμό και το επισήμανε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ότι θα έχουμε μειώσεις κατά 1,8 δις από τις συντάξεις, κυρίες επικουρικές και μετοχικά ταμεία. Έβγαινε ο Κατρούγκαλος και έλεγε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο και δεν θα μειωθεί ούτε ένα ευρώ σύνταξη. Ορίστε. Μπορεί το ψέμα να τον ωφέλησε τότε που ψηφιζόταν ο νόμος και να πέρασε τα μαλακά και να έδωσε άλοθη και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ να βγαίνουν και να λένε ψέματα στους Έλληνες πολίτες και να τους καθησυχάζουν και να τους κοιμίζουν. Μη φοβάστε, δεν θα υπάρξει καμιά περικοπή. Αλλά το ψέμα πριν περάσει λίγους καιρός έγινε πραγματικότητα και σας είπα ότι δεν ολοκληρώθηκε ακόμη. Mm-hmm. Γιατί τον Αύγουστο, λυπάμαι που το λέω, αλλά θα το δουν πραγματικότητα οι φίλοι συμπολίτες που είναι συνταξιούχοι, θα έχουμε και άλλες περικοπές των επικουρικών συντάξεων. Mm-hmm. Και αυτό είναι το τραγικό, γιατί πολλά επενδύσαν στην καινούργια κυβέρνηση πολλοί άνθρωποι. Τρεις φορές της δώσαν το άλοθη, τη δικαιολογήσαν τον Ιανουάριο του 2015 με την ψήφο για πρώτη φορά, το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015, το Σεπτέμβριο του 20 Σεπτεμβρίου στις άλλες εκλογές, και όμως αποδεικνύεται καθημερινά εκ των πραγμάτων, εκ του αποτελέσματος, ότι είναι μια κυβέρνηση που το μόνο που έχει μάθει είναι να λέει ψέματα, να τάζει τα πάντα στους πάντες και δυστυχώς να μην κάνει τίποτα από όλα αυτά. Τώρα και οι πολίτες βλέπω... βεβαίως δείχνουν μεγάλη ανοχή, ναι, γιατί είναι θυμωμένοι μαζί μας, γιατί θεωρούν ότι εμείς κάναμε τα λάθη που κάναμε, που δεν τα αρνούμε. Από εκεί πέρα όμως αυτό δεν πρέπει να είναι το άλοθη και πρέπει κάποτε να σταματήσει για τα ψέματα που σοριδών ακούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κύριε Καραόγλου, να σας πω κάτι. Για να μην ζούμε με αυταπάτες, η σημερινή κυβέρνηση, ο κύριος Κατρούγκαλος, η υπόλοιπη κυβερνητική ομάδα του Αλέξη του Τσίπρα, ουσιαστικά ακολουθούν αναγκαστικά έναν δρόμο, τον οποίο δεν τον χάραξαν αυτοί. Η Ελλάδα είχε μπει ήδη σε έναν δρόμο. Λοιπόν, αυτόν ακολουθούν. Αυτόν ακολουθούν. Να τώρα λίγο... να σας πω κάτι. Το άνω βηματισμός τους είναι βηματισμός ανθρώπων οι οποίοι δεν κουβαλούν την εμπειρία των 20 και των 30 χρόνων που κουβαλούσαν το Πασό και η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Λαζάρου, δεν θα πω εγώ ότι φταίνε και οι ίδιοι, αλλά μην ξορκίζουμε συνεχώς την κυβέρνηση του τελευταίου ενός χρόνου Ελλάδα... και να ξεχνάμε τις ευθύνες των κυβερνήσεων των τελευταίων 30 χρόνων. Είναι κυβέρνηση 1,5 χρόνο. Ένα. Δεύτερον, έχει ένα παρελθόν. Εντάξει. Μικρό βέβαια, αλλά έχει ένα παρελθόν. Δεύτερον, η Ελλάδα του Δεκεμβρίου του 2014 δεν είχε καμία σχέση με την κατάσταση που έχει σήμερα. Το 2014 είχαμε πιάσει για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια αναπτυξιακούς ρυθμούς, ξαναγυρίσαμε στην ανάπτυξη. Επίσημα στατιστικά στοιχεία και η ίδια κυβέρνηση το παραδέχεται ότι ήταν μια οριακή με ανάπτυξη, αλλά ήταν μια ανάπτυξη τάξης του 0,7%. Είχαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά πρωτογενή πλεονάσματα και φαινόταν με το περίφημο μέλι Χαρτούβελ και με τη διαπραγμάτευση που γινόταν. Η ανάπτυξη που είχαμε πιάσει ήταν ανάπτυξη πώς? Είχαμε αρχίσει να παράγουμε χρήμα από παραγωγικούς τομείς της χώρας μας, ή φαινόταν ως ανάπτυξη το γεγονός ότι είχαμε καταφέρει και πουλήσαμε μερικά από τα σημικά της χώρας? Όχι. Γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, αυτό είχε πει. Λοιπόν, ότι πιάσαμε αναπτυξιακούς ρυθμούς λόγω του ότι κάναμε τι? Αποκρατικοποίηση. Ανάπτυξη το λέμε αυτό? Κύριε Λαζάρου, συγγνώμη, εγώ το λέω ξεπούλημα. Είμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς θεωρούμε ότι οι αποκρατικοποιήσεις, η αξιοποίηση της ακένης περιουσίας του Δημοσίου είναι εκ του νόνου κάνευ. Είναι διαδικασίες και ενέργειες που πρέπει να γίνουν, γιατί εμείς θεωρούμε ότι το κράτος, όσο πιο μεγάλο είναι, τόσο πιο μεγάλο κακό κάνει. Το κράτος και οι κρατικοί οργανισμοί το μόνο που παράγουν είναι ελλείμματα, προβλήματα και διαφθορά. Και είναι στην ιδεολογία μας ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Είναι στην ιδεολογία μας ότι θα πρέπει σιγά σιγά να προχωρήσουμε σε αποκρατικοποίηση, αξιοποίηση ακένης περιουσίας του Δημοσίου. Όμως επανέρχομαι και τονίζω ότι στα τέλη του 2014 η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική. Συζητούσαμε για έξοδο από τα μνημόνια, για επιστροφή στις αγορές. Διαπραγματευόμασταν μέτρα της τάξης των 2,5 δις, ζητούσαν οι ξένοι δανειστές μας. 980 εκατομμύρια λέγαμε με το Μέλι Χαρδούβελη. Θα καταλήγαμε στο 1,5-2 δις, εν πάση περιπτώσει, έστω και να κάναμε μια κακή διαπραγμάτευση. Και δεν θα μπαίναμε στο τρίτο μνημόνιο.
και δεν θα οδηγούμασταν σε νέα δανεικά 90 δις και δεν θα οδηγούμασταν σε ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και δεν θα οδηγούμασταν σε νέα μέτρα ύψους 15 δις σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Γι' αυτό λέω ότι η Ελλάδα του 2014 είχε αρχίσει να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον μπροστά της και να παράγει θετικά αποτελέσματα σε σχέση με την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Σήμερα τι κάνουμε? Αγωνιζόμαστε και παλεύουμε με μέτρα σκληρά σε βάρος των Ελλήνων πολιτών για να φτάσουμε στο 2018 να είμαστε εκεί που ήμασταν το 2014. Δηλαδή να έχουμε 4 χρόνια χαμένα γιατί κάποιοι θέλησαν να πειραματιστούν αναθέτοντας τις τύχες διακυβέρνησης της χώρας σε κάποιους που αποδείχθηκε ότι ήταν εντελώς ανώριμοι και εντελώς ψεύτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραούλη, για την παρουσία σας σήμερα στο κεντρικό μας δελτίο. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία ζωηρή συζήτηση όπως πάντα με εσάς. Λοιπόν, τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με